Σιριανέ. Καλημέρα, Δανάη. Συγγνώμη, άργησα λίγο, αλλά είχε καθυστέρηση το λεωφορείο. Ήξερες ότι λείπει και το αφεντικό σήμερα. Α, όχι, μην το λέτε. Μήπως τηλεφώνησε. Είπε ότι αν δεν έρθει θα τηλεφωνήσει. Όχι. Περίμενε λίγο. Τελειώνω κάτι καταστάσεις που μου είχε ζητήσει. Άφησε έτσι πάνω στο γραφείο του για να τις δει μόλις έρθει. Σήμερα βρήκε ένα λύπη. Πού ήρθε το τέλεξ από τη Γερμανία και περιμένουν απάντησή μας. Δεν συνεννοείστε με τον κύριο Στράτο. Όχι, όχι. Καλύτερα να τον περιμένω. Ήρθατε. Πότε δεν σας είδαμε. Με βλέπεις τώρα. Είναι οι καταστάσεις που ζητήσατε τον κύριο Συριανό. Άστε. Γεια σου, Ζανή. Γεια σου, Σύντια. Πώς από εδώ. Δεν έχεις πρέπει να μαθήματα. Εργάζομαι δοκιμαστικά αυτή την εποχή. Επίσημη άδεια Ινστιτούτου θα μου δώσουμε τη νέα σχολική χρονιά. Κάποτε είχες πει ότι θα ήθελες να είσαι μαθητής μου. Πού καιρός για τέτοιες πολυτέλειες. Άλλοι τι θέλουν και άλλοι τι μπορούν.
Δεν θα ήμουν πολύ αστήρη μαζί σου. Προσπαθώ να γίνω εγώ με τον εαυτό μου. Δεν σε μπορούσα να γίνω. Πού βρεθήκατε εσύ δύο μαζί? Νόμιζα ότι δεν είχες έρθει σήμερα, δεν έλειπες. Ναι, είχα κάτι προσωπικό που τελείωσε γρηγορότερα από ό,τι υπολόγιζα. Τι έχεις, κομμένο σε βλέπω. Πάλι ξενύχτησες. Μάλλον προηγήθηκε μια οργιαστική βραδιά πάλι, ε. Δηλαδή δεν έχουν άδικο που σχολιάζουν τις κατακτήσεις σου. Λοιπόν, ευτυχώς που δεν σου μοιάζω. Έτσι και σου μοιάζει η Σύνθια θα με είχε χωρίσει προπολού. Πράγματι. Εσείς οι δύο διαφέρετε πολύ. Στράτο, νομίζω πως υπάρχει ένα πρόβλημα. Σας αφήνω να το λύσετε. Όχι, Ζανή, μη φεύγεις. Δεν είναι μυστικό. Όλη μέρα η γιαγιά μου έκανε πολλές και παράξενες ερωτήσεις για την Μελιό. Πιστεύω πως υποψιάζεται κάτι και θέλει να μάθει. Δεν μπορώ να λέω συνέχεια ψέματα και να κάνω πως δεν ξέρω. Μα δεν λες ψέματα, αγάπη μου. Κανείς μας δεν ξέρει τίποτα. Εσύ, Ζανή, μπορείς να δώσεις κάποια λογική εξήγηση? Ξέρεις που μπορεί να βρίσκεται? Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα μπορούσα να ξέρει. Θα ήθελα να μου δώσετε κάτι για τον πόνο. Έχω μια πολύ δυνατή ισχυαλγία, ξέρετε. Θα σας δώσω μια ελιφή που θα σας ανακουφίσει, συν καμιά ασπιρίνη. Δεν είναι αρκετό αυτό για μένα. Ξέρετε, είναι κάτι που το παθαίνω αρκετά συχνά, γι' αυτό ο γιατρός μου στην Πάτρα μου δίνει συνήθως αυτά τα χάπια. Παίρνετε τόσο δυνατά χάπια? Αυτά είναι περισσότερο ναρκωτικά, όχι παυσίπονα. Δεν τα παίρνω όμως συχνά. Και παίρνω πολύ μικρή δόση. Δεν μπορώ να σας τα δώσω χωρίς συνταγή γιατρού, με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ. Λυπάμαι. Αν θέλετε να σας δώσω κάτι πιο ελαφρύ. Όχι, δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι μιλά ο εκατέως ο Μιλίσιος. Γράφω αυτά τα πράγματα όπως μου φαίνονται πως είναι αληθινά. Ο Ορεστές ήταν γιος του Δευκαλίωνος. Πήγε στην Αιτωλία για να γίνει βασιλιάς. Και η σκύλα του γέννησε ένα ραβδί. Και αυτός είπε να το θάψουνε στη γη. Και από το ραβδί φύτρωσε ένα κλίμα φορτωμένο στα φύλλα. Κυρία Βίλη. Κυρία Βίλη. Κοριτσάκι μου, τρόμαξες. Η ελληνική λογοτεχνία διαμέσου των αιώνων. Και αυτά που είπε ο εκατέως ο Μιλίσιος για το πρώτο κλίμα με πήγανε στο παρελθόν. Σε ευχαριστώ, το διάβασες πολύ ωραία. Τώρα τελευταία ζω όλο και περισσότερο στο παρελθόν. Έρχεται στη μνήμη μου ο αγαπημένος μου άντρας, ο Ηλίας Βίλης. Το παρόν έχει γίνει αφιλόξενο, ματαιόδοξο, παγερό. Αλήθεια, ο Ηλίας Βίλης ήταν γενναίος και πολύ ωραίος άνθρωπος και πολύ ωραίος άντρας. Θυμάμαι τώρα μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας όταν είμαστε στο Κάιρο αραγωνιασμένοι. Ξέρεις, το Κάιρο που ήταν κοσμοπολίτικο κέντρο δέχτηκε την παράσταση της Αΐντα του Βέρντι από ένα ιταλικό θείασο. Είχε έρθει και ο ίδιος ο διάσημος μουσουργός. Τι κόσμος, τι προσωπικότητες. Καλονές, διπλωμάτες, κοσμήματα. Τον αποθέωσαν. Υποκλεινόταν τρισευτυχισμένος μπροστά μας. Ο Ηλίας όμως, εκεί στο θεωρείο, έβρισκε τον χρόνο να μου ψιθυρίσει λόγια αφοσίωσης και αγάπης. Ναταλία, λατρεία μου, πότε θα πάμε στην Ελλάδα, στην Αχαΐα, στους αμπελώνες μας? Είναι τόσο ποιητικά εκεί, όπως ακριβώς τα είπε το βιβλίο. Θυμάμαι η φίλη μου,
Η Αργύνη Σαλβάγου με μακάριζε και μου έλεγε: «Είσαι τυχερή, Ναταλία, να παντρευτείς αυτόν τον Έλληνα». Πράγματι, ήμουνα πολύ τυχερή. 50 χρόνια κοντά σε ένα γενναίο άντρα. Κάναμε οικογένεια, τόσα παιδιά. Δημιουργήσαμε εδώ στην Αχαΐα όλο αυτό το μεγαλείο. Δόξα σε ο Θεός. Με συγχωρείς, κοριτσάκι μου, σε ταλαιπωρώ. Τελείωσε και η ώρα σου. Αύριο τα ξαναλέμε, ε? Θα βρούμε πάλι ένα ωραίο ανάγνωσμα. Σε ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σου, παιδί μου. Χαιρετισμούς στους δικούς. Ευχαριστώ. Ναι. Στράτο, παιδί μου, εκεί είσαι. Μα σε παρακαλώ. Γιατί δεν μου τηλεφωνείς? Περιμένω τόση ώρα να μου διευκρινίσεις το ζήτημα που είπαμε. Δεν έχεις νέα? Στράτο ξαναπροσπάθησε. Θα περιμένω οπωσδήποτε μια απάντηση. Ναι. Καλημέρα. Θα ήθελα να δω τον υπουργό. Ξέρω ότι σήμερα δέχεται. Βεβαίως, πρέπει να περιμένετε όμως. Ξέρετε, είναι κάτι αρκετά επίγον. Είμαι συγγενής του. Μελιό Φιλίνη λέγομαι. Τον κύριο Φιλίνη ζητάτε? Μα δεν είναι πια υπουργός. Παρατήθη. Δεν το ξέρετε? Όχι, δεν το ήξερα. Με συγχωρείτε. Καλημέρα. Τον κύριο Καζιάνη, παρακαλώ. Ναι, Δανάη. Ποιος είναι? Μια κυρία. Δώστε μου. Ναι, περιμένω, ευχαριστώ. Μπρος, λέγεται. Λέγεται. Ποιος είναι? Δεν μου λες, Δανάη. Είσαι ικανοποιημένος τώρα? Μελιό, πού είσαι? Από πού τηλεφωνείς? Μελιό! 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 Κύριε Δροσινέ, να ξέρεις, σου κρατάω μεγάλη κακία. Εντάξει, είπαμε να πας στη Ζάκυνθο, αλλά όχι και να μας ξεχάσεις. Α, με πήρες 2 φορές τηλέφωνο και λοιπόν... Μαρία, δεν σου λείπω. Εμένα μου λείπουν οι νύχτες μας. Τι κάνω τώρα? Έχω έρθει από το κομμωτήριο και έχω ξεντηθεί. Είμαι με το κομπινεζόν. Να σε είχα εδώ. Πότε να σε περιμένω, αγόρι μου? Θα σε περιμένω πώς και πώς. Τους χαιρετισμούς μας στην οικογένειά σου. Ο Δροσινός ήτανε. Απ' τη Ζάκυνθο. Έρχεται την άλλη εβδομάδα. Εσύ που άργησες πάλι απόψε. Σου έχω πει δεν θα του κάνεις διαρκώς τα χατήρια. Να καταλάβει δεν μπορεί να σε έχει όποια στιγμή θέλει. Δεν ήμουν με τον Κωστή. Η γριά άρχισε πάλι τις αναμνήσεις από την εποχή του Νόε. Καλά που έκανα το στόπ σε μια κούρσα και με έφερε. Αλλιώς θα περίμενα ακόμα το λεωφορείο. Να μου κάνεις τη χάρη αυτά τα οτοστόπ και τα ανοίγματα με τους ξένους να τα φυλάγεσαι. Δεν θα ξαναπάθουμε τα ίδια, έτσι? Θυμάσαι τους αλήτες, τους τουρίστες. Εδώ έχουμε βάλει ένα σκοπό και ένα στόχο. Και λοιπόν. Ξέρεις τι ωραία που είναι να έρχεσαι μέσα σε μια κουρσάρα σαν γυρία. Εγώ είμαι φτιαγμένη για άλλου είδους ζωή. Στο χέρι σου είναι να την κερδίσεις.
Δεν πας να βοηθήσεις τη μάνα να τηγανίσετε καμιά πατάτα πριν γίνεις μεγάλη κυρία? Ανδρέα, η Δέσποινα είμαι. Σε παίρνω από το διαμέρισμα της Μελιός. Πήρα το κλειδί του Ασημάκη και ήρθαμε εδώ με το Στράτο. Τα κάναμε όλα φίλο και φτερό. Μήπως μπορέσουμε να ανακαλύψουμε κάτι που θα μας δώσει ένα στίγμα που μπορεί να την αναζητήσουμε? Όχι, δυστυχώς, τίποτε. Ναι, καταλαβαίνω ότι ανησυχείς κι εσύ. Τώρα, όλοι πρέπει να ανησυχήσουμε. Σου να το μιλήσω. Έλα, Θεία Ανδρέα. Έχει σταματήσει το μυαλό μου, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα πια. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε, εγώ είμαι στη χειρότερη θέση από όλους. Εκτός από τη δική μου ανησυχία, έχω και τη συνεχής κατσάδες της γιαγιάς. Εγώ σας το έχω πει. Επιμένω πως πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια της αστυνομίας. Μα τι λέτε τώρα, το σκάνδαλο θα σκεφτούμε? Δεν ξέρω. Εντάξει, ας περιμένουμε μια-δύο μέρες ακόμα. Όπως νομίζετε. Γεια. Πελαγωμένος είναι κι αυτός. Λοιπόν, Στράτο, άκουσε. Για να ησυχάσει τουλάχιστον η γιαγιά, αύριο το πρωί θα της τηλεφωνήσω και θα της πω ότι μίλησα εγώ με τη Μελιά. Ότι με πήρε από κάποιο αεροδρόμιο, ας πούμε από το Μόναχο. Ότι είναι καλά και ότι μόλις βρει χρόνο θα της τηλεφωνήσει και ήδη. Απλώς δεν μπόρεσε να της μιλήσει γιατί θα έχανε το αεροπλάνο. Τι λες τώρα, Δέσποινα, δεν πρόκειται να σε πιστέψει η γιαγιά. Θα είμαι όσο πιο πιστική μπορώ. Εκτός κι αν θέλεις να της πεις ότι τηλεφώνησε σε σένα, Μελιά. Τι λες τώρα. Εγώ δεν τα καταφέρνω σε αυτά. Μη με πλέγεις. Ωραία. Τότε άστο σε μένα. Και ας ελπίσουμε ότι κάποιο νέο θα μάθουμε εν τω μεταξύ. Τι θα πει δεν έχεις τίποτα ακόμα? Δεν μπορεί να ανεξηγεί και αν την κατάπιε. Μείνε στο γραφείο σου, τώρα θα τα πούμε από κοντά. Ακόμα εδώ είσαι? Τα αφεντικά φεύγουν τελευταία, όχι οι υπάλληλοι. Αύριο είναι η μέρα μισθοδοσίας και ήθελα να είμαι έτοιμος. Με τις αυξήσεις που έδωσε Ζανή, ξεπεράσαμε αρκετά το συνηθισμένο κονδύλι. Καταρχήν δεν έκανα γενική αύξηση των μισθών, μόνο σε αυτούς που το αξίζουν. Ύστερα, όπως δεν φοβάμαι τις αυξήσεις, δεν φοβάμαι και τις απολύσεις. Ριζοσπαστικά μέτρα. Πάμε και τα λέμε στον δρόμο, σε κατεβάζω εγώ στην Πάτρα. Με συγχωρείς, αλλά έχω μια δουλειά. Για την καθιερωμένη μηνιαία αναφορά. Με συγχωρείς, αλλά καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να αρνηθώ. Άλλωστε αυτό γίνεται χρόνια τώρα. Το ξέρω. Κάποτε παρακολουθούσε τις κινήσεις του πατέρα μου, τώρα τις δικές μου. Η ίδια ιστορία συνεχίζεται. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γιαγιά. Καλώς την. Πώς είστε? Καλά. Όσο μπορώ, βέβαια. Οι εποχές δεν είναι εύκολες. Η αρρώστια του Ασημάκη και άλλα πολλά, βέβαια. Ξέρετε, σήμερα χάρηκα πολύ για κάτι. Έλαβα μία κάρτα της Βασιλίνας, από τον Καναδά. Δύο λόγια έγραφε μόνο. Είμαι καλά, σε θυμάμαι, Σύνθια, επιστρέφω σύντομα. Χάρηκα γιατί την έστειλε σε μένα, στο Ινστιτούτο. Δεν ήταν για το Στράτο, ήταν για μένα, γιαγιά. Καλή μου, Σύνθια. Όλοι σε αγαπούν στην οικογένειά μας. Βέβαια, οι κοπέλες περισσότερο, λόγω ηλικίας, φυσικό είναι. Και η δική σας αγάπη με συγκινεί, γιαγιά. Να σου εξομολογηθώ κάτι. Μου θυμίζεις πάρα πολύ τα νιάτα μου. Όταν πρώτο ήρθα εδώ, ξένη, στην Πάτρα, και ταξιδεύαμε με την άμαξα προς το Αίγιο, φτάσαμε στην κεντρική πλατεία και τρόμαξα. Μου φάνηκε σαν ένα μεγάλο χωριό, με έπιασε πανικός ο Ηλίας. Με παρηγορούσε και μου έλεγε: Ναταλία, μην τρομάζεις, δεν είναι τίποτα. Θα συνηθίσεις. Εδώ στην αρχή εγώ θα είμαι ο πατέρας σου, η μητέρα σου, τα πάντα για σένα. Μετά θα κάνουμε παιδιά, θα δημιουργήσουμε οικογένεια, θα ζήσουμε πάρα πολύ ωραία. Και δεν είχε άδικο. Παιδί μου, εσύ και ο Στράτος, θέλω να μου δώσετε τη μεγαλύτερη χαρά που προσμένω τώρα. Δεν έχω πολλά περιθώρια. Θέλω να μου χαρίσετε ένα μικρό Ηλία εδώ μέσα. Θέλω να ακούσω το κλάμα του, το γέλιο του. Θέλω να δω την ευλογημένη συνέχεια σε αυτό το σπίτι.
Μη μου το αρνηθείτε. Είσαστε οι μόνοι που μπορείτε να μου δώσετε αυτή τη χαρά. Δεν έχω άλλα περιθώρια. Δεν ξέρω, γιαγιά. Λυπάμαι, δεν ξέρω τι φταίει. Συγγνώμη, θα ανέβω λίγο απάνω. Θα πάμε μαζί, περίμενε. Αυτά θα τα αφήσω εδώ. Δεν θέλω να τα πειράξει κανείς ως να γυρίσω. Μετά θα τα τακτοποιήσω εγώ. Θέλετε να σας βοηθήσω, κύριε Δίλη? Όχι, Μάρθα. Εσύ, άμα τελειώσει την παρτίδα, να φύγεις γρήγορα για να προφτάσεις το λεωφορείο. Πάμε, Σύνθια. Παίζει. Μωρό, βαρέθηκα. Γιατί δεν χαιρέτησε την κυρία Σύνθια? Δεν είμαι από ότι πρέπει να τα έχουμε καλά με το στράτο. Μπορεί να χρειαστούμε τη βοήθειά του. Αν φεύγω. Να σου πω. Πάμε για λίγο κάτω οι δυο μας. Κωστή μου, δεν μπορώ να το διακινδυνεύω συνέχεια. Για λίγο. Ξεχνάς την περασμένη φορά που παραλίγο να μας πιάσει ο στράτος? Εντάξει, είναι η πρώτη φορά. Άλλωστε δεν σε είδε κανείς. Μπορείς να πας και ταξίματα. Εγώ σε θέλω τώρα. Εγώ σε θέλω πιο πολύ. Αλλά πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε μεθαύριο. Περιμένω πολλή ώρα το λεωφορείο και έχω αργήσει. Θα με πάρετε μαζί? Έλα. Αχ, σήμερα είμαι πολύ τυχερή. Σας ευχαριστώ. Μάρθα Κούρμη. Εσείς? Άγιος Δημητρόπουλος. Εδώ κοντά μείνεις, Μάρθα? Όχι, στην Πάτρα. Θα έχετε ακουστά το γνωστό κομμωτήριο Salon de Beauté Peggy. Η Peggy είναι αδελφή μου. Εγώ εργάζομαι εδώ, στο αρχοντικό των Βίλιδεν. Κρατάω παρέα και διαβάζω στην κυρία Ναταλία Βίλι. Ναι, γνωστό θα έχει. Είναι μεγάλης ηλικίας. Ζει μόνη της? Όχι, με τους εγγονούς της. Τον κύριο Στράτο και τη γυναίκα του, την κυρία Σύνθια. Είναι Ιρλανδή. Αλλά να δείτε πώς τα έμαθε τα ελληνικά. Πολύ μεγάλη οικογένεια. Μέχρι και τρεις έγγονα έχει, κυρία Βίλη. Καλά. Η Ιρλανδία πώς ξέπεσε το έχει? Έρωτας, βλέπετε. Ο κύριος Στράτος σπούδασε χημικός εκεί πέρα και γνωριστήκα σε ένα κονσέρτο. Εκείνος έπαιζε βιολί και εκείνη πιάνο. Τώρα άνοιξε και ένα Ινστιτούτο Αγγλικής στην Πάτρα. Εμένα με σύστησε η κυρία Μελιό Φελίνη. Δεν ξέρετε, βέβαια. Όχι, θα έπρεπε. Πού ζείτε, κύριε Άγιε? Η οικογένεια των Βίλιδων είναι το μεγαλύτερο τζάκι της Αχαΐας. Η Ινωπία Αγίου είναι δική τους. Δεν πιστεύω να μην ξέρετε και την Ινωπία Αγίου. 100 χρονών εργοστάσιο. Όχι, είμαι λίγο καιρό στην Πάτρα. Α, ώστε είστε ξένος. Λέω κι εγώ. Σας πειράζει να ανοίξω το ραδιόφωνο? Να ακούσουμε τα αποτελέσματα του αγώνα. Παίζει Παναχαϊκή με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Σου έχουν πει ότι έχεις ωραία δάχτυλα. Αυτά προσέξατε μόνο? Όχι, βέβαια. Θα τους ταιριάζαν ένα ωραίο δαχτυλίδι. Αυτά λέτε σε όποια μπαίνουμε στα μάξια? Δεν έχουν όλες τα δικά σου χέρια. Σ' αρέσει μου σχολείο? Εγώ θα κατέβω εδώ. Δεν θέλω να με δουν στη γειτονιά ότι με φέρνουν ξένα αμάξια.
Δεν είμαι από τις κοπέλες που τα συνηθίζουν αυτά. Δηλαδή, δεν θα σε ξαναδώ. Πολύ απίθανο. Άφησε με τουλάχιστον να ελπίζω. Πότε θα ξαναπάς την κυρία Ναταλία Βίλιτα, τι λένε? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ τίποτα. Κι όμως, μια τυχαία συνάντηση μπορεί κάποτε να αλλάξει τη ζωή μας. Δεν βασίζομαι ποτέ στην τύχη. Θα σε περιμένω αύριο την ίδια ώρα στάση. Θα βαρεθείτε να περιμένετε. Ευχαριστώ για όλο. Έτσι λοιπόν, αντιμετωπίζετε ένα ξένο στην Πάτρα. Αφού σας εξήγησα ότι εδώ πέρα είναι η γειτονιά μου, δεν θέλω να μας δουν μαζί. Πάντως, αν θέλετε να με βρείτε, το τηλέφωνο μου είναι στον κατάλογο. Στο όνομα του πατέρα μου. Ιωάννης Κούρβης. Δεν λένε να τελειώσουν αυτές οι ζέστες. Είμαι ασυνήθιστη σε αυτό το κλίμα. Νιώθω πως μέρα με τη μέρα λιώνω. Όπου να είναι αρχίζουν οι μπόρες. Καταιγίδες. Νομίζω ότι ο καιρός της Αχαΐας έχει κατατρομάξει, ε. Έλα. Έλα, αγάπη μου, γιατί είναι αργά. Πες μου, τι θέλεις να κάνω για να είσαι χαρούμενη, πες μου. Τίποτα, Στράτο. Είμαι καλά. Θέλεις να καλέσουμε τους δικούς σου. Το σπίτι είναι μεγάλο. Μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε όσο καιρό θέλουν. Σου λείπουν, αγάπη μου. Βέβαια, το να πάμε εμείς αυτή την εποχή, ξέρεις ότι είναι δύσκολο. Μα δεν παραπονιέμαι, Στράτο. Όταν αποφάσισα να σε ακολουθήσω στην Ελλάδα, ήξερα. Άρα. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έλα, καρδιά μου, γιατί είναι αργά. Η γιαγιά με ρωτούσε πάλι γιατί δεν κάνουμε ένα παιδί. Θα ήταν το ωραιότερο δώρο, λέει. Λοιπόν, απορώ μαζί της. Είναι δυνατόν να σου κάνει τέτοιες ερωτήσεις? Στράτο, θέλω να ξέρω την αλήθεια. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θέλω να μου το πεις. Μη με αφήνεις να ελπίζω. Έχεις το λόγο μου, όχι. Βέβαια, υπάρχει κάτι που σου έχω κρύψει. Όταν ήμουν στην Αθήνα για εκείνο το συνέδριο ενολογίας, πήγα και με εξέτασε ένας πολύ καλός γιατρός. Φοβόμουν μήπως εγώ... Δεν το έλεγα, αλλά μέτρο για αμφιβολία. Σύνθια, ο γιατρός δεν βρήκε τίποτα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό άλλωστε το αποδεικνύει και η άτυχη εγκυμοσύνη σου. Άρα το πρόβλημα είναι σε μένα. Δεν είναι κάτι απαραίτητα οργανικό. Ας μην αποκλείουμε και το ψυχολογικό παράγοντα. Κι εγώ δεν σου είπα κάτι. Πήγα σε έναν νέο γιατρό που έχει έρθει εδώ από την Αμερική. Είπε για μια καινούρια θεραπεία με ορμόνες. Είναι μια νέα μέθοδος, πειραματική ακόμα. Θα την κάνω, Στράτο. Να ρωτήσουμε πρώτα, Σύνθια. Να συμβουλευτούμε και το Φωκίωνα. Δεν θέλω να παίρνεις έτσι αβασάνιστα τέτοιες αποφάσεις. Σε παρακαλώ. Ηρέμησε, καρδούλα μου. Ηρέμησε. Οι μέρες περνούν πολύ γρήγορα. Πολλές φορές αναζητώ το ευτυχισμένο, ζεστό καταφύγιο της οικογένειάς μου. Σε σένα μπορώ να ομολογήσω ότι οι σκέψεις γύρω από τον Τζοβάνι δεν έπαψαν και δεν θα πάψουν να με βασανίζουν. Πάλι τον είδα στον ύπνο μου και έπειτα πέρασα όλη τη νύχτα ξάγρυπνη. Χθες πήρα μια μεγάλη ταραχή. Κάποιος με ζητούσε στο τηλέφωνο. Φοβήθηκα μήπως είχατε πάθει κάτι. Ήταν ο καθηγητής Δοξάρης. Βρισκόταν στο Τορόντο και με καλούσε να φάμε. Δέχτηκα με πολύ χαρά. Είχα τόσο καιρό να ακούσω ελληνική φωνή. Έπειτα άρχισαν οι σκέψεις. Αφού ήξερε ότι θα ερχόταν και εκείνο στον Καναδά, γιατί δεν μου το είπε? Σιγά σιγά άρχισα να χάνω τον ενθουσιασμό μου για αυτήν τη συνάντηση.
Έστειλε το αυτοκίνητό του και με πήρε. Φάγαμε σε ένα ωραίο κέντρο, δίπλα στη λίμνη Οντάριο. Με κοίταζε στα μάτια. Όταν κάποια στιγμή τον ρώτησα πώς βρέθηκε στον Καναδά, με κάποιο τρακ που τον έκανε πολύ συμπαθητικό, μου είπε: «Μα όταν σου πρότεινα αυτό το ταξίδι εδώ, ήξερα πως θα ερχόμουν κι εγώ για μια σειρά θερινών μαθημάτων». Βασιλίνα, ακόμα και εδώ, στο άλλο ημισφαίριο, εξακολουθώ να σ' αγαπώ όσο και στην Ελλάδα. Τώρα βέβαια, αδελφούλα μου, θα πρέπει να σου αποκαλύψω πως λίγο πριν φύγω από την Ελλάδα, ο καθηγητής Δοξάρης μου είχε κάνει επίσημη πρόταση γάμου. Εγώ του είχα ζητήσει πίστοση χρόνου να το σκεφτώ και να διηλύσω το αίσθημά μου, όπως τα μείγματα στο χημείο. Καλημέρα, Γιώργατζε. Οι δικοί σου δεν γύρισαν ακόμα? Πότε κιόλας, θεία. Ήρθα να ρίξω μια ματιά στο σπίτι και να διαβάσω με την ησυχία μου το γράμμα της Βασιλίνας. Στο σπίτι τα παιδιά δεν μ' αφήνουν ούτε λεπτό. Είδα ανοιχτά παράθυρα και φαντάστηκα. Λοιπόν, τι γράφει η μικρή? Είναι ευχαριστημένη? Μάλλον. Έτσι φαντάζομαι. Να κάνω καφέ? Όχι, όχι, πέντε λεπτά θα μείνω. Να πάω στο εργοστάσιο. Λοιπόν, πώς περνάνε οι δικοί σου? Μου τηλεφώνησαν δύο φορές. Χαρούμενοι σαν δυο μικρά παιδιά που τόσκασαν από το σπίτι. Εσύ, θείε Ζανή. Πολύ ρεμπελεύεις μου φαίνεται. Κομμένος μου είσαι. Η θεία σου δεν σε βάζει σε τάξη? Κάποτε, κάποτε της ξεφεύγω. Με τη Μελιό, βρε Γιώργατζα, έχεις μάθει τίποτα? Αυτή πια ιστορία με τη Μελιό. Καλά που πήρα και δύο φορές τηλέφωνο και ξέρουμε ότι δεν σημαίνει τίποτα χειρότερο. Εγώ δεν στο κρύβω ότι ανησυχώ πολύ. Ξέρει ότι είναι ο πατέρας της άρρωστος και αδιαφορεί. Όχι, δεν θα αρχίσω να σκέφτομαι σαν τη θεία τη Δέσποινα. Είμαι σίγουρη ότι περνάει κάποια μεγάλη κρίση μελαγχολίας. Έως και επικίνδυνη. Αλλά τι να την έφερε σε αυτό το σημείο? Θα είναι κάποια από τα συνηθισμένα καμώματά της. Δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς. Κρίμα. Είχα την εντύπωση πως το βάθος της συμπαθούσες. Γιατί, με συμπαθεί αυτή? Πως έχουμε μπλεχτεί έτσι σε αυτή την οικογένεια. Τέλος πάντων, αν μάθεις κάτι, ειδοποίησέ με. Θέλω να ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα η μέρα μου άρχισε πάρα πολύ ωραία. Μου τηλεφώνησε η Δέσποινα ότι επικοινώνησε με τη Μελιό που βρίσκεται στο Μόναχο. Ναι, από το αεροδρόμιο. Μα, εσύ πώς το ξέρεις? Μα δεν άφησε και κανέναν η θεία η Δέσποινα που να μην πάρει να πει το ευχάριστο. Δεν μου λέτε, παιδιά, τώρα μεταξύ μας. Μήπως και το Μόναχο είναι εφεύρεση της Δέσποινας? Γιαγιά, θέλετε όλα να τα εξιχνιάζετε. Και μια που δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόβλημα, κανονίσαμε με τη Σύνθια να περάσουμε όλη τη μέρα μαζί. Δεν θα πάω στο εργοστάσιο. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στη γυναίκα μου. Θαυμάσια. Θα συγχαίρω. Και σας συνιστώ αυτό να το επαναλαμβάνετε πολύ συχνά. Αν δεν είμαι αδιάκριτη, πού προγραμματίσατε να πάτε? Ο Στράτος είπε για Λουτράκι. Είναι ωραία? Ωραία. Υπέροχα. Είναι η πόλη των ερωτευμένων. Τώρα το καλοκαίρι έχει πολλή κοσμία. Οι ηλικιωμένοι πηγαίνουν για μπάνια στις ιαματικές πηγές, αλλά οι νέοι έχουν πολλές ευκαιρίες για διασκέδαση. Έχει πολύ ωραίες εκδρομές. Πολύ συχνά βρέθηκα με τον Ηλία εκεί. Όχι για πονηρούς σκοπούς, βέβαια. Μια εποχή, μάλιστα, μείναμε αρκετές μέρες, γιατί είχαμε επισκευές στο σπίτι μας. Και εμάς, γιαγιά, που πάμε στο τέλος του καλοκαιριού, σε ποια κατηγορία μας κατατάσσετε? Μονίμως στην κατηγορία των ερωτευμένων. Να φωνάξουμε και τον Κωστή να πάρει πρωινό μαζί μας. Ποιο Κωστή τώρα, ο Κωστής? Έχει φύγει εδώ και ώρα. Τι? Έφυγε ο Κωστής. Μόνος του, πού πάει, χωρίς να μας το πει? Έννοια σας, γιαγιά, μην ανησυχείτε. Ήταν ήρεμος, καλοντημένος, ευδιάθετος. Τον τελευταίο καιρό, μάλιστα, κατεβαίνει μόνος του στην πόλη. Λίγο σπάνια, βέβαια, αλλά τώρα που έγινε η αρχή, όλα θα πάνε καλά. Δοξάζω και ευχαριστώ το Θεό για τη μεταμόρφωσή του. Ξανανιώνω λοιπόν με αυτό το παιδί. Χθες μου έδειξε σχέδιά του για καινούργια μπουκάλια. Σχεδίασε μάλιστα και ένα τύπο σε σχήμα αμφορέα για το νέο μας κρασί γεύση της Αχαΐας. Για εκεί έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προσφέρθηκε μάλιστα να φτιάξει και ένα σύμπλεγμα με το μονόγραμμα του Αντρίκου για να το βάζει στα κυβότια με τις ταφίδες. Η αλλαγή του νομίζω ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Στη ζωή του Κωστή έγινε ένα θαύμα. Ναι, Σύνθια.
Έχεις δίκιο. Πολύ μου αρέσει η εκτίμησή σου. Ο Κωστής φαίνεται να έχει γίνει ένας ολοκληρωμένος άντρας. Θα παρουσιαστεί και η γυναίκα τώρα στη ζωή του. Δεν ήταν καθόλου ευγενικό αυτό εκ μέρους σου να μ' αφήσει και να περιμένω τόση ώρα. Ένας κύριος δεν αφήνει ποτέ μια δεσποινίδα να περιμένει. Συγνώμη. Ειδικά όταν λέει ότι την αγαπάει. Δεν έβρισκα ταξί. Τέλος πάντων. Εγώ σε συγχωρώ γιατί σ' αγαπάω. Πού θα με πας? Ξέρω κι εγώ, εσύ τι λες. Να είδες. Για να είμαστε παράνομο ζευγάρι. Δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθερα. Πότε θα κάνουμε, ρωτά. Κωστίκο μου, σε αυτό το θέμα πρέπει να βάλουμε μία τάξη. Δεν μπορείς να με ξαπλώνεις όποτε θέλεις εσύ. Σήμερα μου υποσχέθηκες να με διασκεδάσεις λιγάκι. Ναι. Ποια κυρία Βίλη? Βέβαια θα της μιλήσω. Καλημέρα, Δέσποινα. Ναι, δεν στόπαν. Ο Στράτος λείπει. Δεν ξέρω που θα πήγαινε. Ο Στράτος λείπει. Ο Φωκίων με την Άσπαινε στο εξωτερικό. Ο Ανδρέας με την Ηρώ έχουν εξαφανιστεί. Είμαι ολομόναχη εδώ. Και ο Σημάκης έπεσε ξαφνικά σε κόμμα. Ήξερα πως βρισκόταν σε ανάρρωση. Προσπάθησε να ηρεμήσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που παθαίνει κρίση. Στο τέλος το ξεπερνάει. Παρακαλώ, θα τελειώσετε με φρούτο ή γλυκό? Με τίποτα από αυτά. Θα θέλαμε δύο καφέδες, ένα λικέρ και ένα κονιάκ γαλλικό για τον κύριο. Μάλιστα, αμέσως. Κάναμε τέτοια ζέστη κονιάκ. Έτσι τελειώνουν όλα τα καθώς πρέπει γεύματα. Το έχω διαβάσει. Κωστίκο μου, εγώ θα σε οδηγήσω στο σωστό δρόμο. Πάμε να φύγουμε, βαρέθηκα. Σε λίγο. Και θα βρούμε και κανένα ξενοδοχείο για καμιά ωρίτσα. Αλλά πρώτα θέλω να πάμε κάπου αλλού. Δυστυχώς, διαψεύστηκα. Δεν νομίζω πως υπάρχουν πολλές ελπίδες. Ζένη, δεν μου είπες ότι θα ερχόσουμε. Το περίεργο θα ήταν αν δεν ερχόμουν. Γιατρέ, για πες μου τι συμβαίνει. Μπήκε στην κλινική με εγκεφαλικό επεισόδιο σε εξέλιξη με αλλεπάλλες κρίσεις. Κάποια στιγμή η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε. Εδώ και 4-5 μέρες είχαμε μια σταθερή βελτίωση. Εντελώς ξαφνικά έρχεται νέο εγκεφαλικό επεισόδιο, πολύ μεγαλύτερο από το πρώτο. Και παράλληλα, καρδιακό έμφραγμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Το πρωί που τον είδε ήταν μια χαρά. Μα και στην κόρη του που τηλεφώνησε, αυτό της είπα. Τηλεφώνησε σήμερα, Μελιό? Κάθε πρωί τηλεφωνεί και την ενημερώνουμε για την κατάσταση του πατέρα της. Δεν σας το είχα πει? Συχνά και δύο φορές την ημέρα. Γιατρέ, τι θα λέγατε αν μεταφερθεί στην Αθήνα με ελικόπτερο? Έχω τον τρόπο. Είναι αδύνατος η μετακίνηση. Άλλωστε, δεν θα του πρόσφερε και τίποτα. Καλύτερα να είστε προετοιμασμένοι. Είναι θέμα ωρών. Μπορώ να τον δω? Δεν ξέρω αν θα σας αναγνωρίσει. Πέραστε. Ευχαριστώ. Ζανίσιμο. Ηρέμησε. Δεν έχουν τελειώσει όλα ακόμα. Ποτέ δεν ξέρει κανείς. Σε ταλαιπώρησα και σένα. Έφαγες όλη σου την ημέρα εδώ. Και να σκεφτεί κανείς πως εσάς τους δύο σας χώρισαν τόσα. Δεν είμαι άγιος, κυρία Βίλη. Αλλά να, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις τα ξεπερνάει κανείς αυτά. Συγγνώμη, τώρα πρέπει να κάνω κανένα δύο τηλεφωνήματα. Σας παρακαλώ, δείξτε λίγη κατανόηση.
Ψυχραιμία. Μη σε πιάνει πανικός. Έτσι δεν προσφέρεις τίποτα. Και εσύ, Κωστικό μου. Θέλω να μου ορκιστείς ότι δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Στορκίζομαι, δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Ό,τι και αν συμβεί. Στορκίζομαι ότι δεν θα χωρίσουμε ποτέ, ό,τι και αν συμβεί. Και τώρα φίλησέ με μπροστά στην Παναγία. Χριστέ μου! Μαριά! Καλλιόπη! Ήρθε ο Στράτος. Όχι ακόμα. Μήπως με γύρεψε κανείς το τηλέφωνο. Όχι. Α, δώ μου τις παντόφλες μου. Πώς τρόμαξα. Πάμε απάνω να ντυθώ και να τηλεφωνήσω. Πήρες το γιο μου και όχι εμένα.